Εντάξει, η αλήθεια φάνηκε για όλο το παιχνίδι ότι δεν έχουμε τη διάρκεια που θέλουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Πρέπει να το βελτιώσουμε και παιχνίδι με παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι. Η Ισλανδία μπορεί να φέρει μια ομάδα γενικά άγνωστη, αλλά το προετοιμάσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Παίξαμε με αλλαγές, παίξαμε με κοντό σχήμα. Και είναι μια ομάδα που μπορεί να προηγηθεί με 15-20 πόντους και να βρουν ρυθμό και να επιστρέψουν πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, μπήκαμε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι, και κρατάμε μόνο την νίκη και τίποτα άλλο. Είναι ξεκίνημα που το θέλατε, διότι και η διαφορά ήρθε και μια καλή εμφάνιση στο ημίχρονο ήρθε για τη συνέχεια. Εντάξει, μπορώ να πω ότι πάταμε αρκετά καλύτερα. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι δεν είχαμε τη διάρκεια που θέλαμε να έχουμε και ενώ κάναμε ένα καλό στην αρχή δεκάλεπτο, μετά χαλαρώσαμε και ήρθαμε πίσω. Πρέπει να καταφέρουμε να ανταπεξερχόμαστε καλύτερα σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν γίνεται να είναι ο αντίπαλος σε 40 λεπτά κακός. Να βελτιώνεσαι και να έχουμε περισσότερη διάρκεια ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια έτσι στο τέλος, είτε με ένα πόντο είτε. Επειδή έρχεται δύσκολο Σαββατοκυριακό, προλαβαίνει η εθνική ομάδα να βρει το αριθμό τη και να μην έχει να βάλουμε το όπως και σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, αυτά τα τουρνουά η ομάδα η οποία βελτιώνει το παιχνίδι είναι και αυτή που ξεχωρίζει. Μακάρι να το κάνουμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά μακάρι να το κάνουμε. Θα προετοιμάσουμε το παιχνίδι όσο καλύτερα γίνεται, ξεκουραστούμε και να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο αποφασιστικά και στο παιχνίδι μπήκαμε αποφασιστικά. Απλά στο δεύτερο είχαμε ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Εντάξει. Η Ισλανδία έπαιξε ένα περίεργο μπάσκετ, το πω έτσι. Όχι, δεν το λέω από πρώτα φυσικά. Με αλλαγές, με πολλά τρίποντα. Κάναμε εύκολα φάουλ. Χάσαμε κάποιες εύκολες προσπάθειες στην άμυνα και δεχτήκαμε εύκολα καλάθια και βρήκαν ρυθμό. Όλα αυτά πρέπει να τα βελτιώσουμε, άμα θέλουμε να κοιτάμε παραπάνω και ειδικά με καλύτερες ομάδες. Όπως είπες, κάθε πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη. Ξέραμε ότι η Ισλανδία παίζει έτσι ένα πιο αλλοπρόσαλο σαββατικά μπάσκετ. Νομίζω αυτό μας δυσκόλεψε κάποια στιγμή. Είχαμε ένα κοινό διάστημα μεταξύ πρώτου και δευτέρου, 10 λεπτού. Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται τώρα να παίρνει ένα λίγο με αυτό το μάτς. Ξέραμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι. Εντάξει, είναι τίμια ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Η εθνική ομάδα είχε παρουσίασε μάλλον και σύμφωνα με τον Πρίτεζη σκαμπανεβάσματα. Και αυτά είναι που πρέπει να αλλάξει. Προλαβαίνει να τα αλλάξει άμεσα, γιατί υπάρχει ένα καυτό και δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, νομίζω αυτά γίνονται μέσα από τα παιχνίδια. Όλοι μας εδώ ξέρουμε τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Όλα τα παιδιά είναι έμπειρα. Κάνουμε αθλητισμό, ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μάτσα, άρα νομίζω ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι και αν όχι δεν υπάρχει δικαιολογία. Ξέρουμε τους παίκτες, ξέρουμε τη δυναμική τους, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θεωρείς ότι με δεδομένο πάντα από όμως για την κοινό βαρέ ψηλά, αυτοί οι αγώνες με τη Γαλλία και τη Σλοβενία που είναι οι κατεξοχήν ομάδες καλύτερες μαζί με εμάς παραδοσιακά του ομίλου μας, ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το μπάσκετ για εμάς. Προφανώς, μην γελιόμαστε. Αυτά είναι τα μάτσα τα οποία πρέπει να χτυπήσουμε για να δούμε και την κατάταξή μας στον όμιλο. Άρα, αν θέλουμε να αναρριχθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται, θα πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο για να έχουμε μια καλύτερη διασταύρωση. Βέβαια, είδαμε και σήμερα ότι όλες αυτές οι ομάδες που ακουστικά δεν σου γεμίζουν το μάτι, ας πούμε, και νομίζεις ότι είναι υποδιέστερες, μπορούν να γίνουν επικίνδυνες. Άρα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα μάτσα, αλλά κυρίως αυτά τα δύο, διότι κακά τα ψέματα, εκεί θα κρυφθεί και η θέση μας στον όμιλο. Μια πόντι σε 4 λεπτά, πόσο έτοιμος ήσουν απόψε? Α, ναι. Έτοιμος είμαι. Είναι το πρώτο μου μάτς. Πρώτη φορά παίζω σε πίσω μάτς με τεχνική. Η δίψα μου και η λαχτάρα μου είναι μεγάλη και προσπαθώ έτσι να αρπάξω κάθε ευκαιρία, κάθε φάση. Και ναι, με ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ. Αισθάνεσαι έτσι ξεχωριστά μέσα σου για αυτό που περιέγραψες μόλις πριν από λίγο? Προφανώς είναι μια στιγμή που την περιμένω χρόνια. Εντάξει, όσο και να. Πώς να το πω, να έχω έτσι τον εγωισμό μου και την περηφάνεια μου, αυτό το όνειρό μου από παιδί, είμαι εδώ, είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ και πραγματικά δεν θα αφήσω κανένα να μου αρπάξει την ευκαιρία. Σίγουρα η πρεμιέρα πάντα κρύβει πολλούς κινδύνους, δεν ξέρεις που πατάς. Αλλά το καλό από όλα αυτά ήταν ότι αντιδράσαμε. Πήγαμε στο μήκρονο, είχαμε ένα πολύ δύσκολο κακό 7 λεπτό, 8 λεπτό. Γυρίσαμε, ασχοληθήκαμε, μιλήσαμε σαν ομάδα και πήγαμε στο αντιδράσαμε. Ναι, αντιδράσατε, γιατί μπήκες εσύ, ενθουσιασμός, περίμενες πως και πως να κάνεις και ένα ντεμπούτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ? Λες ότι στην αρχή δεν ξέρεις που πατάς, εσύ ξέρεις που πατούσες. Φαινόταν, ναι. Και που βρισκόσουν. Αλλά το θέμα ήταν ότι πιο πολύ πίστευα ότι χρειαζόμαστε αυτό, να μπούμε μέσα, να αποκλειστούμε, να παίξουμε σαν τους Ισλανδούς, γιατί αυτό έγινε. Γιατί οι Ισλανδοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να μας φτάσουν στο σκορ, εκτός αν δεν παίζανε με πάθος, αν δεν βουτάγανε κάθε μπάλα, αν δεν πήγαν στα rebound, αυτό που ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα από εδώ και μετά για να παίξουμε ακόμα καλύτερα και να ενδεχομένως βρεθούμε και στην πόλη? Είναι ένα Σαββατοκύριακο δύσκολο,
Γαλλία, Σλοβενία, ομάδες που κατεξοχήν είναι δυνατές. Πρέπει να πάμε να παίξουμε σε όλα τα μάτς, λες και είμαστε στη χειρότερη ομάδα του τουρνουά. Με πάθος, με δύναμη, να μην φοβηθούμε κανέναν. Και είμαστε στη χειρότερη ομάδα, δεν περιμένουμε τίποτα. Πρέπει να πάμε, περιμένουμε ότι αυτοί είναι αγχωμένοι. Εμείς δεν είμαστε αγχωμένοι, εμείς είμαστε εδώ. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η πρεμιέρα έκλεισε με μια καλή προπόνηση. Την έννοια ότι πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε, δοκιμάσαμε σχήματα, τρέξαμε, γενικώς βγάλαμε πράγματα στο παρκέ. Αύριο έχει ρεπό η ομάδα και ακολουθεί ένα καυτό Σαββατοκύριακο με τους πιο δύσκολους αντιπάλους στον Όμιλο. Ήταν αυτό το οποίο θέλαμε, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το μάτς ενώπιση του Σαββατοκύριακου. Σίγουρα, δείξαμε τις αδυναμίες μας, δείξαμε και στις διαιτητές και στην οργάνωση ότι υπάρχουν κάποια θέματα με την μπάλα. Την μπάλα είναι λίγο παιδιά περίεργη, ας πούμε, στην μπάλα τα χέρια. Εντάξει, αν ήταν έτσι όλες τις προπονήσεις, θα κάναμε δύο φορές την εβδομάδα προπονήσεις. Από εκεί πέρα εντάξει, ήταν καλό αυτό που έγινε, γιατί έδειξε τις αδυναμίες μας, πρέπει να τις βελτιώσουμε και από εκεί πέρα να έχουμε μια θετική αύρα. Να πάμε να παίξουμε τα επόμενα παιχνίδια. Είπες ότι πρέπει η εθνική ομάδα να είναι σαν τη χειρότερη για να μην έχει άγχος. Πώς αισθάνεστε όμως εσείς? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εγώ πιστεύω προσωπικά και πολλά παιδιά πιστεύω όλοι μας ότι αισθανόμαστε έτσι, ότι είμαστε τα outsider. Έτσι. Και εντάξει, με όλα αυτά που έχουν γίνει, είμαστε εδώ τώρα. Αισθανόμαστε σαν τα outsider. Δεν είμαστε πλήρεις, τελείως σαν εθνική ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε αυτοί που είμαστε και θα πάμε να προσπαθήσουμε το καλύτερο. Θανάση, ήταν μια ερμηνεία και στις δηλώσεις του Πρίτεζη και στις δηλώσεις του Παπά και στις ΕΝΑ. Άρα αντιδράσατε ωραία, είστε ικανοποιημένοι από αυτό που δείξατε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Από αυτό που δείξαμε, από την αντίδραση. Από την αντίδραση που είχαμε. Ότι το θέμα είναι όταν σε χτυπάνε, όταν σε χτυπάει μια ομάδα, πρέπει να αντιδράσει. Και δείξαμε αντίδραση. Έτσι, και αυτό κρατάμε. Από εκεί και θα χτυπήσουμε πάνω σε αυτό. Το 8 λεπτό να το κάνουμε δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο να το κάνουμε 14 λεπτά και έτσι. Αισθάνεσαι, πώς αισθάνθηκες παίζοντας για πρώτη φορά σε ένα ευρωβάσκετ και προσωπώντας τη χώρα σου? Σίγουρα είμαι πολύ ενθουσιασμένος, βασικημένος βασικά. Είμαι γιατί περίμενα πολύ καιρό να παίξω ένα ευρωβάσκετ. Εντάξει, πέρυσι παίξαμε στα προγραμματικά για τους Ολυμπιακούς και αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες στιγμές που έχω παίξει. Ήταν το μεγαλύτερο επίδομα που έχω κάνει σαν παίχτη.